Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω το morning και evening skincare routine μου. Που σημαίνει το τι κάνω το πρωί όταν ξυπνάω, αλλά και το βράδυ πριν πάω για ύπνο, όσον αφορά στο πρόσωπό μου, στην επιδερμίδα μου, για να την κρατάω καθαρή, λαμπερή, ενυδατωμένη και κυρίως χωρίς έξτρα λιπαρότητα. Το σημερινό βίντεο, αν και απευθύνεται κυρίως σε επιδερμίδες λιπαρές, όπως η δική μου, έχει και πολλές πληροφορίες, θεωρώ πολύ χρήσιμες και για τις υπόλοιπες από εσάς, γιατί όλες θέλουμε να κάνουμε ένα καθαρισμό, όλες θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνουν οι θεραπείες με τα οξέα. Μπορεί να έχετε κάποια σπυράκια, μπορεί να έχετε υφή περίεργη στην επιδερμίδα σας, οπότε νομίζω ότι όλα αυτά που εγώ έχω μάθει από τον δερματολόγο μου, αλλά και διαβάζοντας πάρα πολύ στο ίντερνετ, θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Αν θέλετε να τα μάθετε λοιπόν όλα αυτά, καθώς και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Όπως πάντα, να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι και πόσο με βοηθάει το να έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου, οπότε αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και σε όλοι που απευθύνομαι μόνο σε γυναίκες, ξέρω ότι και πολλοί άντρες έχετε εγγραφεί και προφανώς και θα σας ενδιαφέρει το σημερινό βίντεο, γιατί και η δική σας επιδερμίδα αντιμετωπίζει προφανώς προβλήματα, όχι τόσο συχνά όσο η δική μας που έχουμε και τα ορμονολογικά, αλλά και εσείς έχετε τα θεματάκια σας. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω με αυτό που κάνω το πρωί εγώ. Πάντα πλένω το πρόσωπό μου. Έχω τελειώσει ήδη αυτό εδώ το προϊόν που είναι ένα gel καθαρισμού που κάνει σαπουνάδα με νερό. Λέγεται Kale and Green Tea Spinach Vitamins. Δηλαδή kale και πράσινο τσάι, σπανάκι και βιταμίνες. Ένα superfood καθαριστικό από την εταιρεία Youth to the People. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δροσιστικό. Για να τελειώσω εγώ ολόκληρο προϊόν, σημαίνει ότι το αγάπησα. Αυτή την περίοδο όμως χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σαπούνι, το οποίο έχει μαύρο νερό, εγώ άνθρακα, όπως βλέπετε, και κάτι μικρούς κόκκους μέσα. Και νιώθω ότι καθαρίζει ακόμη περισσότερο την επιδερμίδα μου. Και πώς το νιώθω αυτό? Το νιώθω γιατί όταν βάζω μετά τις κρέμες μου και τα διάφορα άλλα προϊόντα που θα σας πω, με τα δραστικά συστατικά, νιώθω ότι απορροφώνται καλύτερα. Ελπίζω να μην λιώσω την πλούζα μου. Όχι, γιατί ένιωσα ότι την ακούμπησε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Carbon Theory. Δεν είναι πολύ ακριβό. Σας βάζω προφανώς τα links για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή για να τα βρείτε. Έχει tea tree και shea butter για να κρατάει την επιδερμίδα καθαρή και να αποτρέπει την εμφάνιση περαιτέρω σπυρακίων και ατελειών. Είναι αντισηπτικό και αντιβακτηριδιακό. Έχω εδώ και το σκονάκι μου με τις σημειώσεις μου, δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Sorry. Ακολούθως παίρνω ένα βαμβακάκι, το εμποτίζω με αυτό εδώ το Clear Skin Tonic από την εταιρεία AlphaH. Σας έχω ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη, γιατί χρησιμοποιώ ένα άλλο προϊόν το βράδυ, θα περάσουμε σε αυτό αργότερα. Έχει 2% BHA και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει σαλικυλικό οξύ για να ξεφράζει τους πόρους και να καθαρίζει την ακμή, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί την επιδερμίδα, την καλμάρι, γιατί έχει και χαμομήλι, άρνικα, θυμάρι και αγκούρι για μείωση των ερεθισμών. Οπότε και οι ευαίσθητες επιδερμίδες δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτό το προϊόν. Περνάω μετά στην περιοχή γύρω από τα μάτια και με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές ποιες κρέμες χρησιμοποιώ. Θα σας πω, έχω χρησιμοποιήσει διάφορες, κάποιες μου δημιουργούν ερεθισμό γύρω από τα μάτια, θα σας μιλήσω για αυτή που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και δύο εναλλακτικές που δεν μου δημιουργούν ερεθισμός. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω ιδιαίτερες ρητίδες, οπότε κυρίως επικεντρώνομαι στην ενυδάτωση γύρω από την περιοχή των ματιών, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό και στο πρόσωπό σας για να μην εμφανίσετε λεπτές γραμμές και ρητίδες. Η κρέμα ωστόσο που χρησιμοποιώ τώρα είναι από την Kate Somerville, λέγεται Age Rest Eye Cream, μισό λεπτό να βρω και εδώ το σκονάκι μου. Λέει ότι έχει βασιστεί σε μια τεχνολογία που έχει πάρει βραβείο Nobel, μπορεί κιόλας, για να καταπολεμά τα σημάδια της γύρανσης και τους μαύρους κύκλους και το φούσκωμα. Δεν έχει parabens, δεν έχει sulfates, πραγματικά και εγώ τη νιώθω πάρα πολύ καλά στην περιοχή γύρω από τα μάτια μου. Τώρα αν τα κάνω όλα αυτά δεν ξέρω, δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα όπως σας είπα. Ελπίζω όμως, βλέπω ότι η περιοχή είναι πιο ενδετωμένη και πιο φρέσκια. Οι άλλες δύο κρέμες που χρησιμοποιώ είναι η Origins Ginseng και αυτή η πάρα πολύ δροσερή κρέμα για να ξεπρίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια και να σας δίνει λάμψη. Και αυτή εδώ είναι από τη σειρά του Korea Greek Yogurt Probiotics.
Δεν ξέρω αν έχει έντονη αντιρρητηρική δράση ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως είναι μια πολύ ωραία δροσερή κρέμα που δεν επιβαρύνει, αν μη τι άλλο, την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Και την ενυδατώνει πολύ πολύ καλά και δεν την ερεθίζει. Περνάω στο πρόσωπο και χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή εδώ την κρέμα από την Clinique. Είναι το Different, Dramatically Different Hydrating Jelly. Στην αρχή όταν το χρησιμοποίησα, νόμιζα ότι δεν θα είναι αρκετά ενυδατικό για την επιδερμίδα μου, όμως παρόλα αυτά, η επιδερμίδα μου δεν χρειάζεται καθόλου παραπάνω ενυδάτωση. Περνάω λοιπόν δύο αγγλίες από αυτό, το βλέπετε, είναι άδειο σχεδόν. Έχει μείνει ελάχιστο. Δύο αγγλίες από αυτό σε πρόσωπο και λαιμό. Α, να σας πω ότι όλα αυτά που λέμε ισχύουν και για το πρόσωπο, αλλά και για την περιοχή μέχρι εδώ. Εγώ τα εφαρμόζω μέχρι εδώ τα κόκαλα, μέχρι την κλίδα, που συμπεριλαμβάνει και τον λαιμό, δεν πρέπει ποτέ να τον ξεχνάμε. Στη συνέχεια, πριν κάνω το μακιγιάζ μου, φυσικά και βάζω αντιλιακή προστασία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όταν μιλάμε για θεραπείες με οξέα. Το αντιλιακό που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και όλο το καλοκαίρι χρησιμοποιούσα είναι αυτό εδώ το Skin Perfect Primer από την Dermalogica. Έχει SPF 30. Μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά όλο το καλοκαίρι. Είναι και ένα πολύ ωραίο primer κάτω από το μακιγιάζ σας. Όταν όμως δεν θέλω να χρησιμοποιήσω primer γιατί απλά θα πάω στην παραλία, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το αντιλιακό από την Απιβίτα Sun Care Oil Balance. Είναι oil free, έχει ελαφριά υφή και γενικά να διαλέγετε και αντιλιακά αλλά και κρέμες που έχουν την ένδειξη oil free, δεν έχουν δηλαδή λάδι, γιατί δεν χρειαζόμαστε extra λάδι, χρειαζόμαστε μόνο την ενυδάτωση. Αυτά για την πρωινή περιποίηση και πριν περάσουμε στο βράδυ, να σας πω ότι εμένα ο δερματολόγος μου έχει πει να πλένω το πρόσωπό μου 3 φορές την ημέρα και το μεσημέρι δηλαδή. Πράγμα που προφανώς δεν είναι πάντα εφικτό και δυνατό. Αν δεν χρησιμοποιείτε μακιγιάζ, να έχετε μαντιλάκια του μακιγιάζ μαζί σας. Αυτά θα καθαρίσουν έστω και την επιφάνεια της επιδερμίδας σας το μεσημέρι, αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό και δεν μπορείτε να κάνετε σαπουνάδες. Λοιπόν, περνάω στο βράδυ όπου κάνω ένα τύπου διπλό καθαρισμό. Χρησιμοποιώ αφενός αυτά εδώ τα μαντιλάκια, τα μακιγιάζ του Κορέ, είναι τα μαντιλάκια ρόδι για λιπαρές επιδερμίδες, τα οποία και αφαιρούν το περισσότερο από το μακιγιάζ που έχω στην επιδερμίδα μου, όχι όλο, και είναι πολύ απαλά και είναι αρκετά ενυδατωμένα, γιατί καμιά φορά δεν είναι πολύ ενυδατωμένα τα μαντιλάκια που χρησιμοποιώ. Και επίσης, αν αργήσω να πλύνω το πρόσωπό μου ή αν δεν το πλύνω καθόλου, γιατί υπάρχουν και αυτά τα βράδια που δεν κάνω όλο το skincare. Τέλος πάντων, η επιδερμίδα μου δεν με τραβάει και δεν βγάζει εξτρά λιπαρότητα. Το επόμενο βήμα όμως σίγουρα είναι να περάσω πάλι στο σαπούνι αυτό ή να κάνω με ένα άλλο προϊόν, τέλος πάντων σαπουνάδα αφρό στο πρόσωπό μου και να το ξεπλύνω. Αμέσως μετά, βράδυ παραβράδυ, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο προϊόν από την εταιρεία AlphaH επίσης. Είναι το Liquid Gold, έχει 5% γλυκολικό οξύ που σημαίνει AHA οξέα αυτή τη φορά. Καθαρίζει την επιδερμίδα, τις δυσφρομίες και προλαμβάνει λεπτές γραμμές και ρητίδες. Αυξάνει την ενυδάτωση, είναι paraben free, silicone free, cruelty free, γενικά αυτή η εταιρεία. Και γενικά το ψάχνω τώρα τελευταία να βρίσκω περισσότερες cruelty free εταιρείες, δεν είναι πάντα βέβαια εφικτό έτσι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το βάζετε πάλι σε βαμβακάκι και το περνάτε στην επιδερμίδα σας και αν θέλετε βάζετε και ενυδατική κρέμα μετά. Εγώ δεν βάζω καθόλου ενυδατική κρέμα γιατί η επιδερμίδα μου το αντέχει. Δεν είναι ευαίσθητη, είναι αρκετά ανθεκτική, σας δημιουργεί ένα τσιμπηματάκι για λίγα δευτερόλεπτα το οποίο φεύγει μετά. Μην τρομάξετε. Και γενικά να σας πω ότι προφανώς και δεν είμαι δερματολόγος, αυτά δουλεύουν για τη δική μου επιδερμίδα. Πριν δοκιμάσετε όμως οτιδήποτε από αυτά για τα οποία σας μιλάω, καλό θα είναι να ρωτήσετε το δικό σας δερματολόγο και τη γνώμη του. Σας είπα ότι αυτό λοιπόν το χρησιμοποιώ βράδυ παραβράδυ, γιατί τα άλλα βράδια χρησιμοποιώ την κρέμα αυτή που είναι με βιταμίνη C, επίσης αυτή μου τη σύστησε ο δερματολόγος μου, είναι από την εταιρεία Attaché, φαντάζομαι έτσι λέγεται C Vital Gel Hydro Protector και Antioxidant. Θα τη βρείτε στα φαρμακεία τη συγκεκριμένη. Εγώ online την αγόρασα από ένα φαρμακείο. Είναι πολύ ελαφριά η υφή της, είναι gel, πρέπει να την απλώσεις γρήγορα γιατί και αυτή εξαφανίζεται και απορροφάται πολύ γρήγορα από την επιδερμίδα. Και η δύναμη της βιταμίνης C είναι ότι μας προσφέρει περισσότερη λάμψη και διορθώνει, αν θέλετε, και τις δυσχρονομίες που μπορεί να έχει η επιδερμίδα μας. Το πρωί οπωσδήποτε αντιλιακό, το ξαναλέω μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά για τη βραδινή μου περιποίηση. Φυσικά δεν ξεχνάω ποτέ και την κρέμα ματιών, έτσι χρησιμοποιώ την ίδια πρωί και βράδυ. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια πιο ελαφριά το πρωί και μια πιο βαριά το βράδυ.
Και να περάσουμε και σε μερικές μάσκες, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνετε και κάποιες μάσκες που θα βοηθήσουν την επιδερμίδα σας μέσα στην εβδομάδα, αν όχι δύο φορές, έστω μία φορά το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θέλω να βρίσκετε το χρόνο, έστω το Σαββατοκύριακο, να κάνετε απολέπιση στην επιδερμίδα σας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε απολυπιστικό προϊόν, απαλό, θεωρείτε εσείς ότι σας ταιριάζει. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ που λέγεται Exfoliate από την Kate Somerville. Είναι ένα εντατικό treatment απολέπισης, το οποίο χρησιμοποιεί και η Meghan Markle, αυτή που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρη, ξέρετε. Λοιπόν, είναι απολυπιστικό διπλής δράσης, απαλύνει και γυαλίζει την επιδερμίδα, έχει γαλακτικό οξύ που ανήκει στα αχά οξέα και βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή, χωρίς να μου ερεθεί στην επιδερμίδα, πάλι νιώθω ότι είναι πάρα πολύ καθαρή. Άλλο ένα προϊόν που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ από τον Dr. Dennis Gross. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Ούτε εγώ δεν ήξερα. Μου το έστειλαν όμως αυτό το προϊόν σε ειδικό μέγεθος από το Cult Beauty, ένα site που ψωνίζω πάρα πολύ συχνά. Δεν περνάει τελωνίο, μην τρομάζετε. Λέγεται Power Peel. Resurfacing Liquid Peel και αυτό που κάνει είναι να καθαρίζει τους πόρους από το παγιδευμένο σμίγμα. Αυτό μπορεί καμιά φορά να εκδηλωθεί σε μορφή σπυρακίου και εγώ έχω ένα τεράστιο εδώ, έχω και διάφορα από εδώ, έχω κάνει ό,τι μπορώ για να τα καλύψω, αλλά είναι καλό αυτό να βγαίνουν τέτοιου είδους σπυράκια, τα οποία δεν πρέπει να σκάσετε βέβαια και να πειράξετε, γιατί αυτή η διαδικασία είναι της πιο έντονης κάθαρσης, είναι μια απολέπιση και ένα βαθύ peeling, το οποίο θα κάνετε ίσως σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής και μπορείτε τώρα να το κάνετε στο σπίτι σας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 μήνες για να δείτε αποτελέσματα και να είναι γυαλί το πρόσωπό σας, αλλά παιδιά πραγματικά είναι η πρώτη φορά που περνάω το δάχτυλό μου εδώ στο μέτωπό μου που έχω διάφορα μικρά, στρογγυλά, όχι σπιτφουράκια, δεν ξέρω, είναι σαν σμίγμα παγιδευμένο, το οποίο όμως δεν εκδηλώνεται ποτέ να γίνει σπυράκι και να βγει και δεν ανοίγει ούτε στον καθαρισμό, να σας πω, γιατί έχω κάνει και βαθύ καθαρισμό και είναι η πρώτη φορά που το νιώθω τόσο λίγο, οπότε αν και είναι ακριβό προϊόν, εγώ θα το αγοράσω το κανονικό μέγεθος. Είναι σε 2 φάσεις, η πρώτη φάση έχει γλυκολικό οξύ και ΑΒ οξέα, ξεκινάει τη διαδικασία της αναγέννησης και η δεύτερη φάση έχει πράσινο τσάι και βοηθά στη λάμψη της επιδερμίδας και διορθώνει ρητίδες και εξισορροπεί και την επιδερμίδα σε επίπεδο pH. Αυτά για το συγκεκριμένο προϊόν. Θα πάω λίγο γρήγορα στις υπόλοιπες μάσκες για να μην είναι τεράστιο αυτό το βίντεο. Laneige, αυτή είναι η Lip Sleeping Mask, σας την έχω ξαναδείξει σε προηγούμενο βίντεο για τα χυλάκια σας και αυτή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τη χρησιμοποιώ. Και η Eye Sleeping Mask που την βάζω στην περιοχή γύρω από τα μάτια, πάρα πολύ απάλλη και αυτή στην υφή, δροσερή, έχει αυτό το φανταστικό applicator. Δεν έχω ξαναβρει τέτοιο προϊόν, μου αρέσει πολύ και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Έχω επίσης αυτή την συσφυκτική μάσκα, αν βλέπετε το κανάλι καιρό θα έχετε δει ότι δεν χρησιμοποιώ άλλη συσφυκτική μάσκα και μάλλον θα πρέπει να κάνω λίγη έρευνα. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτή της Glam Glow, η Gravity Mud. Είναι μία από τις μάσκες που τις ξεφλουδίζεις. Μ' αρέσει πολύ και αυτή η T-Zone Peel Mask από την Pixi. Είναι νέα ανακάλυψη, τη βάζετε εδώ μόνο στη ζώνη του TAF για να απορροφά και αυτή τη λιπαρότητα και να καθαρίζει σε βάθος τους πόρους. Και αυτή τη χρησιμοποιώ μία φορά την εβδομάδα, όχι όλα μαζί, έτσι, προφανώς, ούτε την ίδια μέρα. Αλλά στη συγκεκριμένη έχω να πω ότι πρέπει να βάλετε ένα αρκετά παχύ στρώμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να την ξεφλουδίσεις μετά. Ενώ η άλλη της Glam Glow ξεφλουδίζεται πιο εύκολα. Τέλος, αυτή επίσης η μάσκα η δεκάλεπτη, που λέγεται Out of Trouble από την Origins, επίσης καθαρίζει τους πόρους, να το πω, είναι κάπως αποτοξινοτική, εγώ έχω την αίσθηση, καταπραίνει και απορροφά τη λιπαρότητα και έχει και αυτή σαλικυλικό οξύ. Τώρα δεν ξέρω αν σας έδωσα όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε για τα οξύ, αν καταλάβατε λίγο τι κάνουνε, πάντως συνδυαστικά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε με βιταμίνη σε την ίδια στιγμή π.χ. Γιατί μπορεί να σας δημιουργηθεί ερεθισμός, γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ το οξύ το πρωί και τη βιταμίνη σε το βράδυ και βράδυ παραβράδυ μία οξέα, μία βιταμίνη σε. Προσέξτε λίγο τους συνδυασμούς, συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας, γράψτε μου από κάτω ό,τι απορίες έχετε και αν μπορώ θα σας τις απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Σας στέλνω πολλά πολλά φιλιά και πολύ θετική ενέργεια και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!